Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Παγνή η 18χρονη Βρετανίδα που διασκέδασε σε νυχτερινά καταστήματα στα Μάλια και που φέρεται να εισέπνευσε το αέριο γέλιο με την ίδια να μεταφέρεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο. Την 3η, 11 Ιουλίου, διεκομίστη στο νοσοκομείο μας με το ΕΚΑΒ, Αγγλίδα ηλικίας 18 ετών. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις στο Τμήμα Επιγόντως Περιστατικών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται ακόμα και σήμερα. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη. Και από τις εξετάσεις που έχουμε κάνει, μάλλον θα πρέπει να οφείλεται στο αυτό της αμπούλης υποξιδίου που χρησιμοποιούν για την ευθυμία, για το γέλιο. Laughing gas είναι, μωρό, τίποτα δεν είναι. Ξέρω εγώ, την ακούει το μυαλό τους εκεί κάτι δευτερόλεπτα, αυτό παθαίνουμε. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την νεαρή κοπέλα, με τους φίλους της που ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα να λύνουν τη σιωπή τους στις αστυνομικές αρχές, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι κατακριτέα τέτοια συμβάντα. Σίγουρα η αστυνομία πρέπει να λάβει τα μέτρα της ακόμα περισσότερο όσον αφορά αυτά τα γεγονότα. Διασκεδάζουν αυτά τα πράγματα και ξέρουν ότι είναι βλαβερό για την υγεία και όμως. Μας είπε κάποιος από το ξενοδοχείο ότι ήταν σε κόμμα. Ότι ίσως να είναι ακόμη και νεκρή. Ακούσαμε ότι η νεαρή κοπέλα έκανε χρήση αερίου γέλιου. Ίσως να το έκανε και για 3 βράδια συνεχόμενα. Είδαμε τους φίλους στο ξενοδοχείο να κλαίνε. Τους ρωτήσαμε τι έγινε και έτσι το μάθαμε. Στην κυριολεξία βλέπουμε πολλούς να κάνουν χρήση. Φαντάζει φυσιολογικό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Αρκετοί πάντως νεαροί Βρετανοί που κάνουν τις διακοπές στα Μάλια φαίνεται πως έχουν αντικρίσει παρόμοιες εικόνες με τη χρήση του υποξιδίου του αζότου στο τουριστικό θέρετρο. Το αέριο γέλιο είναι παντού. Πάντως τα στοιχεία γύρω από το αέριο γέλιο είναι εφιαλτικά. Πριν λίγα χρόνια το υποξίδιο του αζότου ξανά έγινε της μόδας στη Βρετανία καθώς πολλούνταν σε πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου. Περισσότεροι από 460.000 άνθρωποι ηλικίας 16 έως 24 ετών το χρησιμοποιούσαν ως ναρκωτικό, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 7,6% αυτής της ηλικιακής ομάδας. Δεν μου αρέσει. Είναι ανόητη η διασκέδαση αυτή των λίγων λεπτών. Είναι κρίμα. Οι χρήστες του αναφέρουν ότι το αέριο γέλιο έχει την ίδια επίδραση με μια γραμμή κοκαίνης. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου King George Λονδίνο, το υποξίδιο του αζότου ευθύνεται και 17 θανάτους μεταξύ 2006-2012. Την ίδια ώρα ευχάριστα είναι τα νέα για το Ρώσο τουρίστα που νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Παγνή μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών στη Ρωσία, τα οποία ωστόσο οδήγησαν στο θάνατο τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάστασή του. Εξακολουθεί να παραμένει να νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Παγνή και σύντομα αναμένεται η μεταφορά του σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου μας, σε άλλη κλινική.